Όχι, γενικά σε αυτό το βίντεο. Πάμε. Ναι. Δεν είναι λοιπόν, πάμε σε πρεμιέρα. Viewers είναι που βλέπουν. Πρεμιέρα υπέρλαμπρη στο θέατρο Badminton. Θα σε πάρω να φύγουμε. Ναι. Υπερπαραγωγή. Ήταν και η κυρία Σκορδάκη πέρα. Και εσύ. Μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Πραγματικά αξίζει να τη δείτε. Είναι όλη η ιστορία της επιθόρησης με έναν πολύ ωραίο τρόπο δοσμένη. Και μέσα, ας πούμε, αναλύει και την Ελλάδα. Έχει δηλαδή. Είναι η ιστορία της Ελλάδας μέσα από την επιθόρηση, ναι. Τα κείμενα του Άγγελου Περιόχου, ο Γιώργος Κατσαρός με όλη την ορχήστρα ζωντανά εκεί να παίζουν μουσική καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. Εκπληκτική ηθοποίη, τα κοστούμια ήταν φοβερά, θα το δείτε τώρα και στα πλάνα που θα ακολουθήσουν. Είχαμε τα παιδιά καλεσμένα στην εκπομπή πριν λίγες μέρες, μας λέγανε για τα κοστούμια, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο γρήγορα αλλάζουν. Δηλαδή σε 10 δευτερόλεπτα ο Λουδάρος, ο οποίος είναι καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης σχεδόν επί σκηνής, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και φοράνε τεράστια πράγματα. Πολύ ωραία σχεδιασμένα. Σκηνοθεσία, φωτογραφία, Φωκάς Ευαγγελινός. Εκπληκτική σκηνοθεσία, εκπληκτική μουσική. Αντώνης Λουδάρος. Καπουτσίδης, Τρίπη, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχάλης Μαρίνος, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μέμος Μπεγνής και μια πλειάδα ηθοποιών ταλαντούχων και χορευτών. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μάλιστα. Δηλαδή, θέλετε να δούμε ποιο και μαθαίνεις πράγματα και συγκινείσαι και γελάς πάρα πολύ. Ήταν γεμάτο το μπάντμιντον που εγώ πήγα πρώτη φορά στο μπάντμιντον, είναι τεράστιο. Υπάρχει, το παίγνει χτες. Και ήταν η πολύ ωραία παράσταση, όλοι πέρασαν τέλεια, δεν κουράστηκε κανένας. Σύμφωνα με όσο μας είπαν μετά. Συγχαρητήρια σε όλους, βεβαίως. Η Τρίπη φοβερή, πολύ φοβερή. Λοιπόν, Γιώργος Καπουτζίδης, Φέη Σκορδά, Δέσποινα Βανδύ, ο Αργύρης Αγγέλου μαζί με τον Μαρία Μπεκατόρου. Η Μαρία Μπεκατόρου. Η Ζέτα Μακρυπούλα με τον Γιάννη Λάτσο, ήταν κιόλας μαζί λίγο αργοπολιμένοι. Πολύ κόσμο, εγώ δεν τους είδα όλους. Ο Άγγελος Πυρόφος, η Μαρτίνη Μαγκύρα, ήταν μαζί με την και τη μητέρα της. Η Λόλα Νταϊφά ήταν μαζί με την Αλέξανδρο Σταύρου με την σύζυγό του. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Η Αθηνά Κορομάκου λίγο με νέο look. Η Σμαρά Βακαρίδη. Όλοι ήταν εκεί, όλοι. Και για πόσο κρατάει. Με τη Λουκίλα Καρέτη, σύζυγό του. Μαζί με τον κύριο Φωτόπουλο, πίσω είναι η Μαρία Σολομού. Ποιοι δεν ήταν. Ναι, ναι, το Διονύση Φωτόπουλο. Ο Άγγελος Πυριόχος. Μάλιστα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα, πάρα θέλετε να δούμε τι είπανε όμως. Και μετά μαζεύτηκαν όλοι πάνω στο Είχε δεξίωση μετά. Εμείς μετά πήγαμε μόνο με τον Καπουτσίδη. Πού πήγατε το Καπουτσίδη. Πήγαμε, παιδιά, στο Σαμόν. Του Φώτη Σερβουλόπουλου, όπου ο Καναράκης, ο Παντελής Καναράκης κάθε Τρίτη κάνει ένα πολύ ωραίο έτσι. Μια πολύ ωραία πρόταση να τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις. Να δούμε τι είπαν. Ήταν και ο Γιώργος Πανουργιάς εκεί πέρα το βράδυ. Βεβαίως. Η Δέσποινα Βανδύ μιλάει για την παρουσίαση. Η Αργυρό εδώ. Η Αργυρό, η Παρπαρίγου, ναι. Είχε πολύ κόσμο. Παιδιά, ήταν όλοι. Εγώ νομίζω ότι δεν τους δείξαμε. Γκαγκάκι, η Δούξα Νομικού. Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ωραία. Τη Βανδύ γιατί δεν τη λέτε. Την είπαμε, την είπαμε πρώτη. Μα τη γειτόνισά σα, μαζί ήρθαν με τη φέρει. Λοιπόν. Ναι, γιατί τώρα ξέρεις τι γίνεται. Ήταν και ο Ντέμις. Επειδή είναι κρυβή βενζίνη τώρα και δεν μοιραζόμαστε. Κατάλαβες, πάμε πρώτα με αυτό. Μια οδηγεί ο Ντέμις, μια καταλαβαίνω τώρα. Ο Ντέμις βγάζουμε πιο φθηνά. Ο Ντέμις πήγε, ναι. Τη βγάζουμε πιο φθηνά τώρα. Την άλλη φορά της πάω εγώ, κατάλαβες τώρα. Εσύ, κάτω κορόιδο. Καταλαβαίνει φτώχεια. Κάτω κορόιδο. Την άλλη φορά ρίξω πάλι στον Ντέμι. Κάτω κορόιδο. Λοιπόν, μιλάει για την παρουσίαση που τα πήγε πάρα πολύ καλά στην Eurovision, αν έχει σκοπό να κάνει στροφή στην παρουσίαση και πώς είναι η νέα γειτονιά στα νότια προάστια. Μάλιστα. Σας είδαμε πρώτη φορά στο ρόλο της παρουσιάστριας και πραγματικά οι ίδιοι τηλεκριτικοί είπαν τα καλύτερα πράγματα. Εσείς πώς τα περάσατε? Ήταν πάρα πολύ όμορφο τελικά. Παρόλε τις ανασφάλειες που είχα στο αν θα είμαι καλή ή όχι, ξέροντας ότι έχω δίπλα μου τον Γιώργο, τον Καπουτζίδη και τον Φωκά τον Ευαγγελινό, ότι τα πράγματα δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ κακά. Δηλαδή θα είναι, αν μη τι άλλο, συμπαθητικά. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, γιατί αισθάνθηκα ασφάλεια με αυτούς τους δύο, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι θα το έκανα υπό διαφορετικές συνθήκες. Πολύ όμορφη εμπειρία, πολύ χαρούμενη και κρατάω τα καλύτερα. Θα κάνατε μια στροφή προς την παρουσίαση? Δεν νομίζω ότι πρόκειται για στροφή, όσο στο να κάνεις κάποια πράγματα που μπορεί να είναι μια παράλληλη δράση. Στροφή δεν μπορώ να κάνω, γιατί αυτό που είμαι τραγουδίστρια 20 χρόνια τώρα. Δεν θα το έλεγα στροφή, θα το έλεγα, ξέρω εγώ, σαν ένα καινούριο παιχνίδι. Αναφερθήκατε στην κόρη σας Μελίνα. Δεν θέλω να μου πείτε όταν γυρίσατε.